μια εβδομάδα δύο θα διαρκέσει το χρωματισμό, η στεγανοποίηση και μετά θα έχουμε κάποιο περιβάλλον χώρο. Οπότε θα είναι όλα όπως πρέπει. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να ανακαινήσουμε κάποια δημοτικά κτίρια, όπως είναι τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί και τα κοινοτικά, πρώην κοινοτικά γραφεία. Σήμερα είμαστε εδώ στο χώρο της Νέας Κίου. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε αυτό το κτίριο, το οποίο είναι και ένα πολύ όμορφο κτίριο και αρχιτεκτονικά έχει και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ξεκινάμε βέβαια από τα πρακτικά της υπόθεσης, δηλαδή κάνουμε μία μόνωση, μία υγρομόνωση, γιατί είχε ένα προβληματάκι το κτίριο με τα νερά. Δίνουμε κάποιες κλίσεις στις οροφές και το στεγανώνουμε. Μετά προχωράμε στο κομμάτι το καθαρά το αισθητικό, δηλαδή στο βάψιμο ας πούμε, του κτιρίου και θα τελειώσουμε με κάποιο στρώσιμο κυβόλιθου, ώστε γενικά το κτίριο να έχει αναβαθμιστεί και να έχει γίνει μια ανάπλαση η οποία θα είναι ικανή να του προσδώσει και άλλη αξία και σαν γενικότερα σαν κτίριο. Αυτά όλα γίνονται κατόπιν εντολής που μας έχει δώσει ο Δήμαρχος μας, ο κύριος Καπός, ο Δημήτρης, ώστε να κάνουμε μια αναβάθμιση στα χωριά, και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα που θα αναβαθμίσουν γενικότερα την ζωή και την καθημερινότητα των δημοτών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το Άργος, το οποίο βέβαια και είναι η πρωτεύουσα, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το κομμάτι των χωριών, τα οποία και αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε και ανάλογα να πράξουμε. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα του Δημάρχου μας, εμείς ερχόμαστε με τα συνεργεία του Δήμου και με τα δυστυχώς φτωχά οικονομικά που έχουμε, δεν έχουμε πάρα πολλά χρήματα δηλαδή, αλλά με αυτά που έχουμε, με σωστό προγραμματισμό και με νοικοκυροσύνη, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε ώστε να δουν και τη διαφορά οι δημότες του Δήμου μας. Με δικά μας χρήματα, να το πούμε έτσι απλά για τον κόσμο, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει και τώρα προσπαθούμε να τα προχωρήσουμε ώστε να είμαστε σωστοί και στις εξαγγελίες που έχει κάνει ο κ. Καμπόσος, ο Δήμαρχος, και όσον αφορά στα χωριά. Παντού θα γίνουν παρεμβάσεις, ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις σε αρκετά χωριά, όπως είναι, έχουν γίνει μονώσεις και ανακαινήσεις στα χωριά του Σχοινοχωρίου, στο Σκαφιδάκι, στον Ίναχο. Σήμερα είμαστε εδώ στην Νέα Κίο και θα ακολουθήσουν ο προγραμματισμός, θα πάμε και για τα επόμενα χωριά. Ολοκληρώσατε βέβαια και το παλιό Δημαρχείο, το οποίο έγινε εξαιρετικό. Και όπου έγινε και η ορκομοσία βέβαια της Νέας Δημοσίας. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να είμαστε αρκετά υπερήφανοι, γιατί ήταν ένα κτίριο το οποίο ήταν σε εισαγωγικά λίγο παρατημένο και ένα πανέμορφο κτίριο. Ένα ιστορικό κτίριο για το Δήμο Άργους και όπως καταλαβαίνετε είναι και η συνέχεια της ανάπλασης. Δεν μπορεί να έχει γίνει μια τόσο πολύ ωραία ανάπλαση και το Δημαρχείο μας να ήταν σε αυτό το, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε αυτό το χάλι που ήταν. Και εκεί κάναμε κάποιες πρακτικές παρεμβάσεις και αισθητικές και από ό,τι πιστεύουμε το αποτέλεσμα φαίνεται και είμαστε όλοι περήφανοι και από εδώ και πέρα πρέπει να το συντηρήσουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο να το φτιάχνεις, είναι και να το συντηρείς. Εκεί πέρα είμαστε όλοι επάνω και σε αυτό το κτίριο. Θα γίνουν και άλλες προσπάθειες και μέσα από προγράμματα τα οποία θα πάρουμε και υπάρχουν και ιστορικά κτίρια και άλλα στο Άργος, πανέμορφα, όπως είναι η Αγορά, όπως είναι το κτίριο εκεί πέρα που είναι του Τσόκρη. Όλα αυτά μέσα από προγράμματα, γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε χρήματα, θα προσπαθήσουμε να τα αναπλάσουμε και να τα αναβαθμίσουμε, γιατί είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία θα γίνουν. Δεν είναι πολύ ακριβά, θέλουν δουλειά όμως και κάποια χρήματα τα οποία θα τα βρούμε, πρέπει να τα βρούμε. Γιατί εκεί, μην ξεχνάμε, είναι μετά το Άργος, μαζί με το Κουτσοπόδι, τα μεγαλύτερα χωριά, μου επιτραπεί η έκφραση χωριά, δεν είναι χωριά, είναι κομοπόλης, έτσι τόση ώρα τα λέω χωριά και να με συγχωρέσετε. Και νομίζω ότι αυτοί οι δημότες αξίζουν την αντιμετώπιση αυτή, ό,τι μπορούμε θα δώσουν. Έρχονται να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις που έκανε ο Δήμαρχος κ. Καμπόσος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε σήμερα για την παρουσία εδώ του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος δίνει όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή βάψιμο του εξωτερικού χώρου του Δημαρχείου Νέας Κίου. Θα γίνει μόνωση επάνω, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα. Θα πέσουν κυβόληθοι στο χώρο απ' έξω στο εξωτερικό, οπότε ένα σύνολο να δείχνει ομορφιά. Επίσης, με το γενικό σήμερα πήγαμε και στο Συντριβάνι,
το οποίο θα αναβαθμιστεί, ήδη έχουμε βγάλει τα μπρούτζα και τα έχουμε πάει προς να γυαλιστούν, θα μπουν καινούργια πλακάκια και η επόμενη κίνηση, μάλλον οι επόμενες κινήσεις, είναι η μόνωση του Μορφωτικού Συλλόγου Νέα Σκίου και το βάψιμο των δημοτικού φωτισμού που είναι οι κολόνες, οι πράσινες, στην κεντρική οδό της Ελευθερίας. Και φυσικά είναι και προγραμματισμένα και άλλα πράγματα, αλλά αναγνωρίζετε ότι τα λεφτά που παίρνει ο Δήμος Άρους Μυκηνών για τέτοιες δουλειές είναι ελάχιστα τώρα πλέον, δεν είναι όπως παλαιά που ερχόντουσαν με τα αυτοκίνητα. Τώρα σύνολο ας πούμε είναι 646 χιλιάρικα και καταλαβαίνετε σε ένα Δήμο ο οποίος η μορφολογία του θέλει πάρα πολλές παρεμβάσεις, είναι ελάχιστα. Όμως με αυτά τα λεφτά και με οικονομία και με νοικοκυρωσύνη, όπως κάνει ο Δήμος, θα καταφέρει να κάνει αρκετά πράγματα.